Αρχή άντρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι. Εγώ να σας το πω ευθέως, μέχρι τώρα έπαιζα δεύτερο ρόλο 15 χρόνια. Τώρα ήρθε η επιθυμία, η φιλοδοξία, η διάθεση να μπω μπροστά και να δώσω αυτά που μπορώ, αυτά που θέλω. Γιατί καμιά φορά όταν είσαι ο αντιστράτηγος, είσαι υποχρεωμένος να ακούς τις εντολές και του στρατηγού καμιά φορά. Θα μου πεις γιατί δεν έκανες την επανάσταση. Είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού. Επειδή δεν θέλω να αποφασίζω μόνος μου, είχα πει στους συνεργάτες, στους υποψήφιους, στους συναδέλφους, ότι πρέπει να προέχει η συλλογικότητα, η συνδιαμόρφωση των απόψεων και η συναπόφαση. Εκεί λοιπόν τους είπα ότι πρέπει να περιέχει ο τίτλος της παράταξης τρεις λέξεις. Τη λέξη Ρόδος, οπωσδήποτε, τη λέξη Δύναμη και τη λέξη Πολίτης. Αυτό... Πολύ μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο τόπος, οι άνθρωποι του... Και η δύναμη. Και η δύναμη. Η δύναμη όμως που αντλείται μέσα από τον πολίτη. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας έχει να κάνει με την έννοια του πολίτη. Από αυτόν ξεκινούν τα πάντα και γι' αυτόν και προς αυτόν κατατείνουν όλες οι προσπάθειες, όλες οι πολιτικές οι οποίες διαμορφώνονται. Αν δεν έχει την έννοια του πολίτη μέσα στον τίτλο, νομίζω ότι κάτι λείπει. Ελάτε να δούμε τώρα πώς τι συνθέσατε αυτές τις λέξεις. Και για να το συγκεκριμενοποιήσω, για να δω, επειδή παλιότερα είχαμε κάποιες παραδέξεις που αναφέρονται σε αφηρημένες ωραίες λέξεις, νίκη, ελπίδα. Ναι. Εάν λοιπόν ήταν κάτι το αφηρημένο, ίσως δεν άγγιζε την καρδιά του πολίτη, τη συμμετοχή του πολίτη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτό που είπα, ότι τα πάντα ξεκινούν από τον πολίτη για τον πολίτη. Οπότε είναι απλό. Ρόδος, δύναμη πολιτών. Τι γίνεται τώρα με το ψηφοδέλτιο και πώς θα το παρουσιάσετε? Θα το πάτε τμηματικά, θα το πάτε μαζί? Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε? Μεγάλος αριθμός, 290 τόσα άτομα. Ο κύριος Χατζηφημίου είπε, γιατί δεν κάνετε και ένα κοινό ψηφοδέλτιο όλοι? Δεν βάζει ως προαπαιτούμενο, λένε, αυτός αρχηγός. Μπορεί να είναι ο Φώτης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αλλά να κάνετε μία, να συνυπάρξετε. Πρώτα απ' όλα στο σχέδιο που είχε συζητηθεί με τις τροποποιήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, να υπάρχει διαχωρισμός των υποψηφίων δημάρχων με το διαχωρισμό των υποψηφίων συμβούλων, θα συνέβαλε πολύ να εκλεγούν, να συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι πράγματι έχουν το ενδιαφέρον, τη δυνατότητα, τις γνώσεις και από εκεί και πέρα είναι στον πολίτη τη δυνατότητα να ψηφίσει. Δεν λέω εγώ τους άριστους, τους εκλεκτούς ή αυτούς που πιστεύει ότι μπορούν να τον εκπροσωπήσουν στον Δήμο από οποιοδήποτε χώρο και αν προέρχονται. Αυτή τη στιγμή ο πολίτης, μόνο ο πολίτης, βρίσκεται σε ένα δίλημα. Αφήστε τους επικεφαλείς, τους υποψηφίους δημάρχους, να δει συμπολίτες του και συγγενείς του και συγχωριανούς του που ξέρει ότι δραστηριοποιούνται έναν στο ένα ψηφοδέλτιο, έναν στον άλλον. Ενώ θα μπορούσε και στην πόλη να μπορούσε. Η πρόταση Χατζηφθημίου τι λέει πάλι? Θεσμικά δεν μπορεί. Δεν γίνεται αυτό. Θεσμικά δεν μπορεί. Αν είχε, μακάρι χθες την τροπολογία, το έλεγα χθες, να υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Γιατί να μην απαξιώνεται και μέσα. Και πώς θα γίνει τώρα, 1500 άτομα λοιπόν, ψηφοδέλτιο? Εγώ τι πιστεύω, στο μέτρο που θα μπορέσει ο καθένας, εάν θελήσει να εκπροσωπηθεί μέσα στην παράταξή του, μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα αριθμό. Ναι, αλλά όταν ο Φώτης μαζέψει 293 με το μάξιμο, ο Ροφή και ο άλλος 100. Σημαίνει ότι απλώς θέλει να έχει ένα ρόλο μέσα στο... Καταλαβαίνετε... Σημειολογικά δηλαδή δείχνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Και γι' αυτό είπα στην πολιτική τα πάντα. Εσείς θα το πάτε ο Ροφή? Εγώ φιλοδοξώ, για να μην είμαστε και φιλοδοξώ, ότι θα πρέπει να, όχι μόνο να υπάρχει ο Ροφή, να υπάρχουν και υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ψηφοδέλτιο των δημοτικών συμβούλων. Ναι. Ένας μεγαλύτερος αριθμός που πρέπει να βρεθώ στη δύσκολη θέση να επιλέξω.